Έχει έρθει η ώρα να περάσουμε στη στήλη της διαιτολογίας και της διατροφολογίας με τη συνεργάτηδά μας τη Μέρη την Αυρόζογλου. Μέρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστόφωνα. Καταρχάς, για μία ακόμα φορά είσαι εκθαμβωτική, θα το πω. Το κομπλιμέντο θα το πάρεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσύ το ίδιο. Και πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που νομίζω απασχολεί για μία ακόμα φορά πολύ κόσμο. Και ουσιαστικά ξεκινάει από μία δικιά μου ερώτηση, έχω να σου πω. Έχω παρατηρήσει πολλές φορές και πιάνω και τον εαυτό μου και αρκετούς. Έχουμε ένα προβληματάκι. Δεν σταματάμε να τρώμε. Είναι αλήθεια. Α, είναι αλήθεια, ναι. Το ξέρει. Με έχει καταλάβει στα παρασκήνια τι γίνεται. Σε παρατηρώ, η αλήθεια είναι, όπως και όλους όσοι βρίσκονται γύρω μου. Ναι. Mm. Οπότε θέλω να σε ρωτήσω γιατί συμβαίνει αυτό και γενικώς αυτό. Τι φταίει για αυτό το φαινόμενο και αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, εν πάση περιπτώσει. Εννοείται ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι. Γίνεται από τα πράγματα που φτιάχνονται αυτό. Δεν είναι κάτι δηλαδή. Αρκεί να ξέρεις τι να κάνεις, να αναγνωρίζεις δηλαδή τα σημάδια της πείνας σου. Ναι. Για πάμε να μου τα πεις καλύτερα, για να βάλουμε στο κλίμα. Πολύ σωστά. Το πρώτο το οποίο έχω να πω είναι το οποίο λέω σε όλους όσοι μου λένε ότι τσιμπολογάω, δεν ξέρω τι θέλω να φάω και καταλήγω να τσιμπάω. Είναι ότι πρέπει να ελέγχετε τα επίπεδα της δίψας σας, να βλέπετε εάν διψάτε ή αν πεινάτε. Mm-hmm. Πολλές φορές όταν αφυδατωνόμαστε δεν στέλνετε το σωστό μήνυμα στο κέντρο κορεσμού και αντί να πας να πιεις νερό ή να ενυδατωθείς με άλλον τρόπο, καταλήγεις να καταναλώνεις τροφή η οποία δεν σου χρειάζεται, έτσι έχεις περισσευούμενη ενέργεια, απόθεμα δηλαδή ενεργειακό, mm-hmm. και καταλήγεις να αυξάνεις το βάρος σου. Μία προτροπή δική μου είναι, πριν φάτε γενικά, κοιτάξτε γενικά να ενυδατώνεστε και πριν φάτε, αν δεν υπάρχει έτσι κάποιας μορφής δυσπεψία, καταναλώστε ακόμα και πριν το φαγητό ένα ποτήρι νερό. Mm-hmm. Γενικά, αν μιλάμε για έναν άνθρωπο φυσιολογικού βάρους, ένα με 1,5 λίτρο που ακούγεται γενικά, θεωρούμε ότι είναι μια επαρκής πρόσληψη ύδατος, διότι αν σκεφτεί κάποιος, υπάρχει νερό και στο φαγητό που καταναλώνουμε, νερό υπάρχει και στον καφέ και στα αναψυκτικά και στους χυμούς και στα τσάγια. Όλα αυτά δηλαδή συμβάλλουν στην καλή μας ενυδάτωση. Mm-hmm. Ωραία. Απάντε, το ένα σημαντικό είναι το νερό και να το ξαναπούμε, το είχαμε πει σε παλιότερη εκπομπή, το νερό με λεμόνι δεν βοηθάει. Όχι, εννοείται ότι δεν βοηθάει. Βοηθάει μόνο αν κάνεις και 3 πατερημών από πάνω. Εντάξει, γιατί ήταν ένας από τους μύθους που είχαμε συζητήσει παλιότερα, γι' αυτό το επαναφέρω. Οπότε μία συμβουλή είναι αυτή. Mm. Εμείς όμως οι γλυκατζίδες τι κάνουμε? Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, η αλήθεια είναι. Το κακό με τα γλυκά είναι το εξής. Παρότι μας προσφέρουν μια έτσι παροδική ευχαρίστηση, είναι όπως το είπα, είναι παροδική. Mm-hmm. Και αυτό γιατί τα γλυκά μεταβολίζονται άμεσα, αμεσότατα. Αν δηλαδή η ζάχαρη παρότι στιγμιαία θα μας δώσει την ενέργεια που χρειαζόμαστε, τις θερμίδες δηλαδή, αυτό θα διαρκέσει περίπου για καμιά ωρίτσα και μετά θα ξαναπεινάσουμε. Mm. Η προτροπή δική μου είναι να καταναλώνουμε πιο σύνθετους υδατάνθρακες. Ναι. Ξηρούς καρπούς, φρούτα και λαχανικά, τα οποία περιέχουν, εκτός από τους ξηρούς καρπούς που έχουν ελάχιστος, τα υπόλοιπα έχουν μέσα υδατάνθρακες που μας προσφέρουν ό,τι μας προσφέρει και το γλυκό. Στην ουσία δηλαδή, αν ένας άνθρωπος θέλει να τονώσει το σώμα του στιγμιαία, ίσως θα πρέπει να αρχίσει να ξανασκέφτεται ότι υπάρχει και άλλος τρόπος να το κάνει πέρα από το γλυκό. Μπορεί απλά να πάρει 20 λεπτά παραπάνω από ό,τι θα έπαιρνε το γλυκό. Υπάρχουν τρόποι. Δεν είναι ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να κάνει κάποιος. Δεν ήρθα εγώ εδώ να πω κάτι το οποίο δεν μπορεί να υιοθετήσει κανείς. Mm-hmm. Δεν λέω τίποτα εξωπραγματικό. Σωστό. Σωστό, σωστό. Α, εντάξει. Τώρα εξηγούνται πολλά πάντως με αυτό που είπες, να ξέρεις. Όπως. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, είχα πιάσει τον εαυτό μου, ξέρω, να έχω φάει μια βάφλα. Ναι. Ξέρεις, γκράντε πράγματα, όχι έτσι. Απλά μόνο σοκολάτες, διάφορα. Μισαφέζι. Ναι, ναι, ναι. Και ναι, μετά από λίγο πάλι δεν πεινάς. Ναι. Πεινάς, βέβαια, γιατί πέφτει απότομα. Ανεβαίνει αυτό το οποίο γίνεται, να το εξηγήσουμε, είναι χρήσιμο να το ξέρουν. Αυτό το οποίο γίνεται με το γλυκό έχει ως εξής. Το σάκχαρο, αντί να κάνει έτσι μια ωραία καμπύλη και να ανέβει, να το πω πολύ απλά, και να κατέβει εξίσου ομαλά, κάνει ένα απότομο πικ, φτάνει στην κορυφή και απότομα πέφτει. Εκεί ακριβώς εκείνο το σημείο πεινάμε. Αυτό συμβαίνει με τα γλυκά. Mm-hmm. Αυτό δεν συμβαίνει. Ας πούμε, ανεπηρέαστες οι τιμές του σακχάρου μένουν με τις πρωτεϊνικές και τις λιπαρές τροφές. Χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να φάτε λιπαρά. Δεν είπα αυτό. Ναι. Σημαίνει ότι απλά υπάρχουν και καλά λιπαρά, τα οποία τα βρίσκουμε στους ξηρούς καρπούς, στο ελαιόλαδο, στα λιπαρά ψάρια και ούτω καθεξής.
Και βέβαια, φαντάζομαι, είχαμε αναφερθεί παλαιότερα για τα γεύματα, ότι πρέπει να τρώμε κανονικά 6 γεύματα την ημέρα κτλ. Σωστά. Σωστό. 5 με 6 γεύματα. Γενικά 3 κυρίως γεύματα και 1 με 2 και 3 σνακ. Υπάρχει και πρώτου ύπνου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Θυμάσαι το πρώτου ύπνου, εσύ, είμαι σίγουρη. Ναι, το έχεις πει εδώ στην εκπομπή. Είναι ναι. Αλήθεια αυτό. Η παράληψη των γευμάτων έχει ως εξής. Οι άνθρωποι οι οποίοι παραλείπουν γεύματα, γενικά οι άνθρωποι πιστεύουν ότι αν κάνουν 1-2 γεύματα μέσα στην ημέρα, θα χάσουν τα κιλά και μάλιστα πιο γρήγορα. Ναι, γνεύσεις είναι. Ναι, γιατί ας πούμε εγώ ξέρω περιστατικά που πραγματικά τρώνε μία φορά την ημέρα, τελεία. Και πώς είναι τα περιστατικά αυτά? Ξέρω εγώ, καλά. Νορμοβαρύ δηλαδή? Ναι, από ό,τι γνωρίζω. Ναι. Αυτή είναι μια ειδική κατηγορία, δεν θα εστιάσουμε σε αυτούς γιατί αυτοί είναι πάρα πολύ λίγοι. Εντάξει. Έχουν, δεν ξέρω, ένα μεταβολικό έτσι τρίκ, ας πούμε, ενσωματωμένο, δεν ξέρω πώς... Είναι άλλο κομμάτι, να μην το συζητήσουμε. Ναι. Ωστόσο, οι άνθρωποι αυτοί καταλήγουν να τρώνε ένα γεύμα, ας πούμε, κυρίως το βράδυ. Mm. Πίνουν όλη την ημέρα, συνήθως καπνίζουν, όλο αυτό συνοδεύεται από έναν τρόπο ζωής μη υγιεινό. Δουλεύουν, πίνουν πάρα πολλούς καφέδες, ίσως και να καπνίζουν, ίσως να τσιμπάνε και λίγο έτσι, κάτι το οποίο δεν το βλέπουν σαν γεύμα. Αν τους ρωτήσεις τι έφαγες, θα σου πούν τίποτα, μόνο καφέ και τσιγάρο όλη την ημέρα. Mm-hmm. Και καταλήγουν το βράδυ να έχουν παλαβωμένα επίπεδα σαχάρου, να γίνουν έτσι πολύ απλοί. Και να πέφτουν με τα μούτρα σε τροφές οι οποίες είναι πλούσιες σε λιπαρά και σε υδατάνθρακες, κακούς υδατάνθρακες. Mm-hmm. Διότι εκείνη την ώρα ψάχνουν αυτό που είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή με το στρες, να εκρηθεί λίγο η σερωτονίνη και να φτιάξουν τα επίπεδα του σαχάρου. Mm-hmm. Αυτό το οποίο όμως δεν ξέρουν είναι ότι τα επίπεδα της όρεξης παραμένουν ίδια mm-hmm. μετά την πρώτη μπουκιά, δηλαδή δεν αλλάζει κάτι. Mm-hmm. Πεινάζω mm-hmm. όπως και να έχει. Mm-hmm. Οπότε ισορροπημένα γεύματα. Είπαμε, 3 κυρίως και 2 και 3 σνακ ακόμα, γιατί όχι. Οπότε παράληψη γευμάτων γενικώς, πόσο μάλλον θα φτάσουμε στο ακραίο αυτό που λέμε το μία φορά την ημέρα, είναι σαφέστα έτσι, αρνητικός παράγοντας για την πείνα που νιώθουμε, ναι. Σωστά. Ναι, ναι. Και τώρα θέλω να μου πεις, γιατί και ο καιρός έχει αρχίσει και κρυώζει, ισχύει ότι το κρύο μπορεί να μας επηρεάζει? Ισχύει, πώς δεν ισχύει. Γενικά το σώμα μας είναι μια τέλεια μηχανή, θα το πω έτσι εγώ. Υπάρχουν θερμορυθμιστικοί μηχανισμοί που ελέγχουν την εσωτερική μας θερμοκρασία ούτως ώστε να παραμένει σταθερή εκεί στους 37 βαθμούς Κελσίου πόσο είμαστε. Mm-hmm. Όταν έχει κρύο αυτό πάει να πέσει. Αυτό σημαίνει ότι αρχίζει μια διαδικασία εσωτερικά για να μην αλλάξει η εσωτερική μας θερμοκρασία και έτσι και με περισσότερες θερμίδες όταν έχει κρύο. Όπως και έτσι αυξάνεται επειδή και με θερμίδες υπάρχει καύση. Ζητάμε περισσότερο φαγητό. Το πρόβλημα είναι ότι ενώ όντως ζητάμε περισσότερο φαγητό και καταναλώνουμε περισσότερο φαγητό, καταναλώνουμε πιο πάνω από αυτό το οποίο έχουμε κάψει λόγω του ψύχους. Ναι. Αν δηλαδή καταναλώσουμε ακριβώς όσο επιθυμούμε να φάμε και όχι παραπάνω, δεν μας επηρεάζει. Αυτό θέλω να πω ότι προσέξτε λίγο αυτό και αν υπάρχει και πολύ κρύο, αν το ψύχος είναι ιδιαίτερα έτσι ισχυρό, όπως είναι ας πούμε στο Μέτσοβο, μπορώ να σκεφτώ. Χιόνισε σήμερα παρεπτόντες. Χιόνισε, τα άκουσα, ναι, τι ωραία. Καταναλώστε λιπαρά ψάρια και ηχθιέλα, να προστατευτείτε από αυτό. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Άρα ισχύει και το κρύο και για το άγχος τα είπαμε βέβαια και στην προηγούμενη μας εδώ εκπομπή που ήμασταν μαζί. Για το άγχος, ναι, και το άγχος συμβάλλει πάρα πολύ. Έχει σχέση, αν θέλεις να το πούμε, με την κορτιζόλη που εκρίνεται mm-hmm. Και κατ' επέκταση δεν μπορούμε να. Αυτό το οποίο θέλω να πω, επειδή τα είπαμε αυτά. Mm-hmm. Να πω ότι όταν είμαστε έτσι στρεσαρισμένοι, κουρασμένοι, αντί να πέσουμε με τα μούτρα στο φαγητό, στο ψυγείο, στο τραπέζι, να κάνουμε κάτι το οποίο μας χαλαρώνει. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος μπορεί να έχει τη συνομιλία με κάποιο αγαπημένο πρόσωπο. Ένας άλλος μπορεί να έχει ένα χαλαρωτικό ντους. Κάντε κάτι το οποίο εσείς ξέρετε καλύτερα τι σας χαλαρώνει, για να μπορέσετε να σκεφτείτε καθαρά τι πραγματικά θέλει το σώμα σας να καταναλώσει εκείνη την ώρα. Mm-hmm. Επίσης, έτσι μια παρένθεση να πω για τις γυναίκες που μας ακούνε κυρίως, και άντρες δεν είναι κακό να τα ξέρουν αυτά τα πράγματα, τις δύσκολες ημέρες του μήνα, κατά την έμεινο ρύση. Οι γυναίκες ζητάνε πάρα πολύ γλυκό και συγκεκριμένα ζητάνε σοκολάτα, η οποία είναι και τονωτική αλλά και χαλαρωτική ταυτόχρονα, έτσι παράλληλα. Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχουν όντως ορμονικές αλλαγές. Δεν χρειάζεται να αποφύγει μια γυναίκα η οποία είναι σε περίοδο εμινορυσίας να αποφύγει να καταναλώσει αυτό το οποίο θέλει. Απλά μπορεί να το καταναλώσει στη σωστή ποσότητα. Mm-hmm. Αυτή είναι η προτροπή. Γενικά, ό,τι και αν πω, οι προτάσεις μου νομίζω τελειώνουν στο δεν χρειάζεται να φτάνετε σε ακρότητες, φάτε το στη σωστή ποσότητα. Αυτό είναι και το κλειδί στο να παραμείνει ένας άνθρωπος σε υγιές σωματικό βάρος
νορμοβαρές, να το πω έτσι. Mm-hmm. Το άλλο το οποίο υπάρχει και κάτι άλλο που ήθελα να πω είναι για την παράληψη γευμάτων, το είπαμε. Είπαμε κάποια πράγματα, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις εσύ κάτι. Ήθελα να εγώ πω... Εγώ δεν σε προσέχω τώρα γιατί γράφω ερωτήσεις τηλεθετών παρεμπιπτόντως. Α, ναι. πάλι έχουμε... Α, ήθελα να πω, να το, αυτό ξέχασα, για τις περιόδους που κάνουν διατροφή απώλειας βάρους οι άνθρωποι. Mm-hmm. Ωραία, κάνεις δίαιτα απώλειας βάρους. Γιατί επιλέγεις, αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς οι διαιτολόγοι δυσκολευόμαστε να το κατανοήσουμε, γιατί επιλέγει ένας άνθρωπος να χάσει βάρος με τη μέθοδο του αποκλεισμού πολλών ομάδων τροφίμων. Δεν χρειάζεται ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να χάσει βάρος και μόνος του και σε διαιτολόγο να πάει. Αν ζητήσει γλυκό θα του το βάλει. Απλά δεν θα του βάλει την ποσότητα που έτρωγε πριν, θα του βάλει απλά μικρότερη. Το αποτέλεσμα όμως είναι το ίδιο. Δηλαδή, αν κάποιος αγαπάει το γλυκό. Ένα τρίκ για το γλυκό το οποίο έχω πει. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης μπουκιάς του φαγητού, και μιλάμε για μπουκιές με κουταλάκι, δεν μιλάμε με καμιά κουτάλα. Α, ναι, καλά κάνεις και το. Ναι. Έχουν δείξει ότι έχεις πάρει όλη, μα όλη την γλυκάδα, να το πω έτσι, και ό,τι θα σου δώσει από άποψη σερωτονίνης, δηλαδή διάθεσης, το γλυκό, μεταξύ εκείνων των μπουκιών. Οι επόμενες δηλαδή είναι απλά μηχανικές κινήσεις. Mm-hmm. Οπότε, σωστές ποσότητες, σωστές μερίδες. Σωστό. Δεν χρειάζεται όταν χωρίζετε στις γυναίκες να πέφτε με τα μούτρα στο οικογενειακό παγωτό. Πάρτε ένα μικρότερο. Ακριβώς αυτό το είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή. Πάβουμε να σκεφτόμαστε οικογενειακές συσκευασίες. Υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, ατομικές. Ωραία, ωραία. Είναι τρομερές αυτές οι συμβουλές. Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί έτσι εδώ μιλάμε σήμερα για την πείνα γενικώς. Αλλά έχουμε και ερωτήσεις όπως πάντα, τις οποίες έγραφα και αν κάνω λάθος, μην διορθώνουν παιδιά, γιατί παράλληλα άκουγα και τη μέρη εδώ, εντάξει, χαμός. Θα τη χάσω την μπάλα, νομίζω, κάποια στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, ξεκινάω με την πρώτη που έχω σημειώσει. Είναι μια κυρία και ρωτάει. Μας λέει μάλλον ότι προσπαθεί να προσέχει γενικώς τι τρώει και τι πίνει. Mm-hmm. Υπάρχει κάποιο ποτό που μπορεί να προτιμήσει σε σχέση με κάποιο άλλο, ας πούμε, και αν πρέπει να αποφεύγει κάποιο. Yeah. Καλά το είπα, παιδιά, καλά το είπα. Επίκαιρη ερώτηση, πλησιάζει και η περίοδος των Χριστουγέννων. Υποθέτω όλοι θα ξεφύγουν λίγο. Εάν είναι και γιαννιώτησα, ξέρουμε όλοι τι γίνεται τις παραμονές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς εδώ σε όλα τα μαγαζιά. Έτσι. Οπότε, ναι. Ξεκινάμε με το εξής. Μια εγκρατής, έτσι, μια εγκρατής κατανάλωση είναι ένα ποτήρι κρασί για τις γυναίκες, δύο για τους άντρες, δηλαδή 120 ml, 240 για τους άντρες. Ναι, σωστά. Ή αλλιώς ένα ποτηράκι, ένα κουτάκι μπύρας, να το πω έτσι. Μιλάω για τις μονάδες αλκοόλ τώρα. Mm-hmm. Για τις γυναίκες και δύο για τους άντρες αντίστοιχα. Αν είναι να τις πω μερικές επιλογές, έτσι, τι θα μπορούσε να προτιμήσει έναν ή άλλον. Mm-hmm. Κρασί. Κρασί, μετά θα μπορούσε, με ιεραρχική σειρά θα τα πω. Mm-hmm. Κρασί, μπύρα, ούζο, τσίπουρο, βότκα με λεμόνι. Έναντι, ας πούμε, του σφινακίου, του λικέρ, της βότκας με πορτοκαλάδα. Έναντι αυτών, τα άλλα προτιμάμε, ναι, ναι. Και έναντι του ουίσκι με κόλα. Όλα αυτά δηλαδή, το κάλυψα νομίζω, Νομίζω το καλύψαμε, εντάξει, ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον κάνουμε και μια, ναι, και μια συζήτηση αναδρομή. Μόνο για αλκοόλ. Ναι. Σωστά. Λοιπόν, μια άλλη κυρία τώρα μας λέει ότι έχει έλλειψη σιδήρου και ότι της πέφτουν τα μαλλιά, ενώ παράλληλα γενικώς νιώθει μια κούραση, νιώθει κουρασμένη. Μας ρωτάει τι πρέπει να κάνει, δηλαδή να πάρει κάποια συμπληρώματα ή διατροφή. Να κάνει διατροφή. Α, ή συμπληρώματα. Ναι. Νομίζω κατάλαβα. Έχει έλλειψη σιδήρου και τι κάνει. Σιδήρου και τη πέφτει τα παλιά, από ό,τι κατάλαβα, και νιώθει κουρασμένη. Α, όλα μαζί. Καταρχάς να ελέγξει τις θυροειδικές της ορμόνες. Αυτή η συμπτωματολογία φωτογραφίζει αυτό. Αν περάσουμε στο επόμενο στάδιο, όντως αυτά τα οποία περιγράφει είναι συμπτώματα έλλειψης σιδήρου. Mm-hmm. Το πρώτο το οποίο έχω να της πω είναι το εξής. Να ξεκινήσει να φάει έξυπνα. Ξεκινάτε την κατανάλωση εντόστιων, κρέατος και οσπρίων. Εν συνεχεία να φάτε ακόμη πιο έξυπνα, επιλέγοντας τρόφιμα, υπάρχουν στο εμπόριο τρόφιμα τα οποία είναι εμπλουτισμένα με σίδηρο, γενικά με σίδηρο, mm-hmm. τα οποία επειδή ακριβώς είναι εμπλουτισμένα, είναι δηλαδή σχεδιασμένα γι' αυτό, έχουν υψηλή απορροφησιμότητα. Και το τρίτο είναι, αν θέλει να πάρει ένα συμπλήρωμα και αφού λέει ότι της πέφτουν και τα μαλλιά κτλ., θα πρότεινα κάτι το οποίο έχει τα εξής. Έχει σίγουρα σίδηρο, έχει σίγουρα φιλικό, ψευδάργυρο, χαλκό,
Ginseng, συνένζυμο Q10, αν το έχετε ακούσει Q10 αλλιώς, Q10. Αυτά κυρίως. Αυτά, ψευδάργυρο είπα και ψευδάργυρο. Είδατε τι σου κάνει γνώση, έτσι. Εμένα μου έλεγε κάποιος έχω λειψιδίου, θα πω φακές. Εγώ αυτό ξέρω, να ξέρεις. Και μιας και το αναφέρεις και σωστούς συνδυασμούς, ας πούμε το όσπριο, κάποιος ο οποίος έχει λειψιδίου, δεν χρειάζεται να επεκταθώ, πρέπει να κάνει σωστούς συνδυασμούς. Δηλαδή δεν είναι, γιατί το ασβέστιο ανταγωνίζεται, επειδή το είπες, ναι. Το ασβέστιο ανταγωνίζεται με το σίδηρο ποιο θα υπερισχύσει και στο τέλος δεν υπερισχύει κανένα. Ναι. Με το σίδηρο. Οπότε είναι δωράδωρο. Οπότε είναι δώρον άδωρον να συνδυάζουμε κάτι το οποίο έχει σίδηρο με κάτι το οποίο έχει ασβέστιο. Τέλεια. Λοιπόν, κύριο στη συνέχεια. Mm-hmm. 40 χρονών και παρατηρεί ότι το λίπος, λέει, επικεντρώνεται στην κοιλιά, ενώ παλαιότερα δεν είχε καθόλου κοιλιά. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν γυμνασμένος, μας λέει. Ναι. Γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό, λοιπόν. Κύριος, ναι, 40 στους άντρες ούτως ή άλλως εκεί επικεντρώνεται. Όχι, νομίζω. Μήπως είναι γυναίκα? Δεν ξέρω. Εγώ τον και κύριο κατάλαβα, παιδιά. Μήπως έχω καταλάβει λάθος. Εν πάση περιπτώσει, θες να μας πεις για τις περιπτώσεις, να είμαστε σίγουροι. Να πω και για τα δύο. Ναι, νομίζω γυναικείο είναι αυτό το πρόβλημα κυρίως, γι' αυτό το λέω. Ας πιάσουμε πρώτα τις γυναίκες, γιατί τις ενδιαφέρει πολύ το κοιλιακό λίπος, πολύ φυσιολογικά. Όντως μετά τα 40 οι γυναίκες αποκτάνε έτσι μια πιο ανδρογενούς τύπου παχυσαρκία. Δηλαδή που εστιάζει στην κοιλιακή χώρα. Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους, έχω να πω. Γιατί προϊστορικά οι γυναίκες, επειδή είχαν μεγάλες ανάγκες για αποθήκευση λίπους, ενέργειες με τη μορφή λίπους δηλαδή, συνέβαινε αυτό. Οπότε από εκεί προερχόμαστε, αυτό συμβαίνει. Mm-hmm. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει, για τις γυναίκες το ξαναλέω, ο δεύτερος λόγος σχετίζεται με το γεγονός ότι μέχρι και πριν την εμεινόπαυση το γυναικείο σώμα προορίζεται για να, πώς να το θέσω, για να είναι έτοιμο για την περίοδο της εγκυμοσύνης. Mm-hmm. Και τότε, αν παρατηρήσουν περισσότερες, ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών, όταν παχαίνουν, αυτό το οποίο θα λάβουν σε βάρος θα είναι κυρίως στην περιοχή της περιφέρειας. Mm-hmm. Αυτό αλλάζει, διότι τα επίπεδα των ιστρογόνων με την έλευση της εμεινόπαυσης πέφτουν και αυξάνονται τα επίπεδα της τεστοστερόνης. Και έτσι, πολύ απλοϊκά, έτσι απλά να το πω, αρχίζει να εντοπίζεται στην κοιλιακή χώρα, όπως δηλαδή γίνεται και στους άντρες. Γι' αυτό λέω ότι μάλλον το έχει ρωτήσει η γυναίκα, γιατί στους άντρες ούτως ή άλλως συμβαίνει. Ναι, μπορεί αυτό να έχω ακούσει λάθος. Εν πάση περιπτώσει, σου είπα, να σε ακούω παράλληλα γράμμα, για λάθη γίνονται. Καλά κάνει. Δεν μας παρεξηγήσει και άλλη ήταν κυρία. Ήθελα να συμπληρώσω κάτι το οποίο είχε να κάνει με το σπλαχνικό λίπος. Mm-hmm. Μεγάλη προσοχή στις μεταμινοπαυσιακές γυναίκες, διότι το ναι, μεν κοιλιακό λίπος, αλλά το κοιλιακό μπορεί να γίνει σπλαχνικό. Και αυτό το σπλαχνικό είναι το κακό λίπος, είναι αυτό το οποίο βλάπτει τα εσωτερικά μας όργανα, εναποθέτεται εκεί. Και εδώ να υπενθυμίσω, είχαμε πει νομίζω στην πρώτη εκπομπή, αν δεν κάνω λάθος, αν έχουμε τόσο πιστούς τηλεθεατές που το εύχομαι αυτό, ότι στις γυναίκες έχουμε πει να μετρηθείτε η μέση σας, 88 εκατοστά, τα θυμάστε αυτά, όχι. Αν δεν τα θυμάστε, μπείτε στα βιντεάκια που υπάρχουν στο YouTube και στο Facebook. Ναι, μπείτε και δείτε, έτσι να μην ξεπερνάτε αυτά τα εκατοστά. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε, γιατί έχουμε άλλες τρεις ερωτησούλες, πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Εδώ μας αναφέρουν, δεν ξέρω, εδώ δεν ξέρω φίλο, όντως δεν μου έχει αναφερθεί. Λοιπόν, χρησιμοποιώ βούτυρο γάλακτος. Mm. Υπάρχει κάποιος λόγος υγείας για να το αντικαταστήσουμε με μαργαρίνη, με φυτική μαργαρίνη? Ωραίο. Καταρχάς, φυσικά και υπάρχει. Εννοείται, ναι, σε εμάς δεν τίθεται θέμα. Το είχαμε πει νομίζω παλαιότερα, κάτι είχαμε κάνει μια αναφορά. Πρέπει να το είχαμε αγγίξει εξ απαλών, ναι, ναι. Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, το βούτυρο γάλακτος, σε αντίθεση με τη μαργαρίνη, δηλαδή τη φυτική, mm-hmm. Το βούτυρο γάλακτος παράγεται με υδρογόνωση. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτό όλο δημιουργεί τρανς λιπαρά οξέα, τα οποία είναι κακά λιπαρά οξέα, mm-hmm. να τα λέμε mm-hmm. έτσι απλά. Η φυτική μαργαρίνη παράγεται με νέες τεχνολογίες, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχει τρανς λιπαρά οξέα. Δεν έχει επίσης χοληστερόλη, κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ το βούτυρο γάλακτος. Και όταν λέμε βούτυρο γάλακτος, όλοι καταλαβαίνουμε τι είναι, έτσι. Και συγκεκριμένα έχει από 56-65% χοληστερόλη. Και γενικά mm-hmm. κορεσμένα λιπαρά οξέα, κακά λιπαρά οξέα. Έχει επίσης, από την άλλη, έχει βιταμίνη D σίγουρα, αλλά έχει και α νομίζω. Και επίσης έχει και η μαργαρίνη, αλλά αν είναι να τα συγκρίνουμε αυτά μεταξύ τους, να πούμε ότι το γάλακτος έχει 8,2 γραμμάρια λίπους στα 10, 8,2 γραμμάρια λίπους στα 10 γραμμάρια,
και η μαργαρίνα έχει πολύ λιγότερο. Ωραία. Και οι δύο τελευταίες ερωτήσεις νομίζω μπορώ να τις συνδυάσω. Η μία αναφέρει για τα πορτοκάλια και το grapefruit, ρωτάει αν αυξάνουν την πίεση. Και το δεύτερο είναι αν το σκόρδο ρίχνει την πίεση, οπότε μπορούμε να τα συνδυάσουμε, φαντάζομαι. Βεβαίως, ναι. Το grapefruit και το πορτοκάλι ότι αυξάνουν την πίεση. Ναι. Τα ακούμε πάρα πολύ συχνά αυτό, μακάρι να μην τα ακούγαμε. Όχι, δεν την αυξάνουν, τουναντίον τη ρίχνουν, διότι και τα δύο περιέχουν κάλιο το οποίο είναι αντιυπερτασικό. Οπότε πίνετε φρεσκοστημένους χυμούς. Ναι, απλά αν λαμβάνετε αντιυπερτασική αγωγή, μην τη λαμβάνετε μαζί με χυμό grapefruit, ας πούμε. Απλά με νερό. Ωραία. Και όσον αφορά στο σκόρδο, έχω να πω ότι πράγματι τη ρίχνει και μπράβο σας που τρώτε σκόρδο, αλλά για να τη ρίξει, θα τη ρίξει λίγο. Αλλά για να τη ρίξει θα πρέπει να φάτε 10 έως 25 σκελίδες την ημέρα. Αυτό από τη μία έχει και ένα άλλο όφελος, διότι μπορεί να απομακρύνει όλους τους ανθρώπους. Δεν θα σας πλησιάζει άνθρωπος μετά. Οπότε δεν θα έχουμε στρες, δεν θα έχετε στρες γιατί δεν θα σας πλησιάζει άνθρωπος. Οπότε μπορεί να πέσει. 10 με 25 σκελίδες σκόρδο. Δηλαδή, πόσο τζατζίκι παίζει να φας, ας πούμε. Γιατί να το φας. Καταρχάς, γιατί να πάρεις και τις θερμίδες από το τζατζίκι. Α. Όχι, αλλά μάλλον. Σκέτο, δεν θα τρώσω μέσα. Εκεί μάλλον πρόκειται για έχει συσκευασία, υποθέτω τζιτζική μου, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, τρώτε σκόρδο, κάνει καλό, αλλά αν μπορείτε 10 με 25 σελίδες. Υπάρχει και ένα άλλο, το οποίο αν θέλει κάποιος να τη ρίξει τόσο φυσικά, υπάρχει ένα σκεύασμα φαρμακευτικό, το οποίο είναι άοσμο, δεν προκαλεί κάποια σύγχυση στους γύρω και κυρίως σε αυτό, οπότε κάτι τέτοιο. Τέλεια. Λοιπόν, αυτές ήταν όλες οι ερωτήσεις που είχαμε. Φυσικά μπορείτε να μας καλείτε για ό,τι θέλετε. Βλέπετε εδώ ότι συζητάμε, προσπαθούμε, κάνουμε και τα σαρδά μας, δεν πειράζει. Ναι. Εγώ μέρα να σας ευχαριστήσω που ήσουν και σήμερα μαζί και θα τα ξαναπούμε φυσικά εδώ μεταξύ μας. Φυσικά και θα τα ξαναπούμε. Τώρα που ήρθα, δεν φεύγω. Τώρα που ήρθα, ούτε εμείς θέλουμε να φύγεις, εδώ θα μένεις στην παρέα μας.